θέλω να μου αποκωδικοποιήσετε αν αποδόθηκε σωστό χθες η έκφρασή σας ποιος ζει και ποιος πεθαίνει μετά το 19. Το ορθόν είναι αυτό ή εννοούσατε ποιος θα είναι στην κυβέρνηση και ποιος θα είναι στο σπίτι του μετά το 19. Δεν μου λες, για μερικούς οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα και κυρίως δημοσιογράφους και ορισμένους πολιτικούς οι οποίοι έχουν βέβαια την ιδιοτέλεια της κομματικής τους αλλεργίας απέναντί μου ή απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά και στη συγκυβέρνηση. Η έκφραση ποιος ζει, ποιος πεθαίνει επιστημολογικά και επιστημονικά δεν είναι απολύτως διαυγής. Είναι απολύτως διαυγής. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Σημαίνει ότι εάν υπογράφαμε αυτό που είπα και το είπε και η κυβέρνηση ότι ορισμένες διευθετήσεις για μετά, δηλαδή ότι το 17 και το 18 δεν θα υπάρξουν συζητήσεις επί των συμπεφωνημένων για το 17 και το 18, ούτε μείωση μισθών, ούτε μείωση των συντάξεων, ρυθμίσεις επί τη βάση της συγκεκριμένης οικονομικής καταστάσεως, εάν ορισμένες υστερήσεις εμφανιστούν από τις 1 Ιανουαρίου του 19, τότε λέει θα ξανασυζητήσουμε και θα δούμε. Αυτό σημαίνει το ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Σημαίνει ότι από τη στιγμή που εξασφαλίζουμε τα 2 χρόνια, το άλλο είναι χρονοτριβή και είναι ακριβώς το αστάθμητον του μέλλοντος που θα έλεγε και ο Θουκυδίδης. Βέβαιον ημίν μηδέν. Ναι, αλλά κάποιοι σπέβδουν να πούν, κύριε Ζουράρη, ότι αυτά τα μέτρα που οι άλλοι προοικονομούν από το εξωτερικό ζητούν να τα υπογράψουμε τώρα. Όχι, το κάνει, γιατί το είπαν και οι Ευρωπαίοι, ότι υπογραφή για δηλαδή συγκεκριμένη υπογραφή για μέτρα που θα εφαρμοστούν αυτομάτως μετά από 3 χρόνια, επειδή αυτό παραβιάζει και το ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο και αυτό που λέγεται ευρωπαϊκό κεκτημένο και το Σύνταγμα της Ελλάδας, αυτό δεν θα γίνει. Θα υπάρξει μια συμφωνία, ενδεχομένως λέω, ίσως, ναι, ότι εάν εμφανιστούν τότε, από τον Ιανουάριο του 19, αποκλίσεις, τότε θα γίνει νέα διαπραγμάτευση επί των μέτρων που πρέπει ενδεχομένως να πάρει η Ελλάδα. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια εντελώς διαφορετική εκδοχή σε ό,τι ακούμε όλες αυτές τις ημέρες. Όχι, γιατί, αυτό η κυβέρνηση αυτό λέει. Ναι. Και οι Ευρωπαίοι αυτό είπαν και ο Σούλτς αυτό είπε. Άρα λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είπε ότι. Προχθές άκουσα και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Κομισιόν, η οποία έλεγε ακριβώς αυτό, ότι δεν υπάρχουν μέτρα μελλοντολογικά. Και επομένως ότι η ρύθμιση θα γίνει τώρα, λέει, να υπάρξει μια γρήγορη συμφωνία για την αξιολόγηση, έλεγε η κυρία αυτή, και ότι για τα μετά θα τα δούμε όπως υπάρχει έτσι και αλλιώς. Αυτή η ιστορία με τις ρυθμίσεις και το λεγόμενο, ναι, κόφτη υπάρχουν και στις 18 χώρες της Ευρωζώνης. Δεν είναι δική μας μόνο. Άρα, κύριε Ζουράρη, εσείς εκτιμάτε ότι είναι μια αιμονή του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ αυτό, να προοικονομήσουν μέτρα, είναι, μια υπογραφή. Είναι ένας τρόπος για να σηκωθεί να φύγει. Γιατί είναι, εκπροσωπεί 189 χώρες. Η Αμερική, ακόμη που είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης, δεν έχει πει λόγω Τραμπ, λόγω αλλαγής κυβερνήσεως, δεν έχει πει τι θέλει ακριβώς και τι δεν θέλει. Και είναι ένας τρόπος για να λέει ότι εγώ ανά πάσα στιγμή θα φύγω, διότι ή δεν θα δώσω τα λεφτά. Η δεύτερη εκδοχή, ότι θα μπορεί αυτό που ζητούν ορισμένοι Ευρωπαίοι, να είσαι ως δουνουτού αλλά ως παρατηρητής, χωρίς να δίνεις λεφτά. Οπότε για να έχει και τα δύο στοιχεία εξασφαλισμένα, το έχω πει, και δεν είναι διαχειρίσιμο το ελληνικό χρέος, άρα να το μειώσετε, και θα φύγω, να τους λέει ότι εγώ ή θα φύγω ή θα μείνω, αλλά έτσι όπως θα συμφωνήσουμε, χωρίς λεφτά. Πείτε μου, ο Σόιμπλε από την άλλη όμως λέει ότι χωρίς ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ δεν υπάρχει πρόγραμμα. Το επαναλαμβάνει διαρκώς. Είναι μόνος του. Ποια? Ναι, είναι, αλλά μόνος του. Έχουν πέσει και τα ποσοστά τους. Δηλαδή είναι αποδυναμωμένη και η θέση. Πρώτον, διότι έμεινε μόνο. Δηλαδή, αν πούμε ότι εκφράζει τη γερμανική άποψη, που δεν την εκφράζει πολύ, διότι βλέπεις ότι ο Γκάμπριελ λέει άλλα, η Μέρκελ πάλι περίπου άλλα λέει στο θέμα αυτό. Γιατί παζάρι είναι αυτό, διαπραγμάτευση. Ο Σόιμπλε βέβαια είναι υπουργός οικονομικών και βέβαια είναι της ισχυρότερας περιοχής της ζώνης, αλλά δεν είναι επικεφαλής ενός συνασπισμού ισχύως όπως ήταν πριν από 8 μήνες με τον Ντάισενμπλουργκ, με τους Ολλανδούς, με τους Κεντροευρωπαίους. Αυτή τη στιγμή η άποψη αυτή θεωρείται εξαιρετικά τυχοδιοκτική και ακραία.
Άρα θεωρείτε ότι είναι προσχηματικό αυτό που λέει ο Σόιμπλε, δηλαδή στην ουσία φωνή χωρίς πράξη αυτή τη φορά? Πράξη, κοίτα, ότι ο Σόιμπλε, κατά, όπως θα έκανα και εγώ, αυτό που λέω θα θελήσω να το, το επιδιώκω και άρα θα θελήσω να το πετύχω εάν μπορέσω, αλλά εάν μπορέσω. Ενδεχομένως το λέει για να παραμείνει μέχρι την τελευταία στιγμή και στις διαπραγματεύσεις τις τελικές, εάν διαμορφώσει πάλι ένα συσχετισμό ισχύος, ώστε να το επιβάλλει. Έχω την εντύπωση, και αυτό λένε δηλαδή και όλοι οι παρατηρητές, γιατί εγώ δεν είμαι εμπειρογνώμων σε αυτά, ότι η θέση του είναι αποδυναμωμένη και το λέει για λόγους καθαρά κύρους δικούς, δηλαδή αξιοπιστίες εν τη έννοια ότι εγώ λέω είμαι σταθερός σε ορισμένα πράγματα και ότι μήπως πιέσω ώστε να πετύχω και κάτι παράπλευρα. Άρα εσείς έχετε την αίσθηση ότι οδεύουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε ολοκλήρωση αυτής της περίφημης συμφωνίας? Ναι, μέσα, όπως άκουσα να το λες πριν, σε 20-25 μέρες φαίνεται ότι θα υπάρχει συμφωνία για την αξιολόγηση. Ναι. Ενδεχομένως μπορεί με μερικές εκκρεμότητες, αλλά θα, δηλαδή, είναι σε δύο σκέλη, ότι αυτή τη φορά υπογράφουμε κάτι και λέμε ότι υπάρχει αξιολόγηση. Τώρα, μένουν 2-3 αστερίσκοι, ξέρω, για τον επόμενο, για τις επόμενες 20 μέρες, για να το πάρουν οι λεγόμενες τεχνικές επιτροπές. Δείχνει ότι θα υπάρξει αξιολόγηση χωρίς τους όρους του Σόιμπλε. Σας ρωτώ και βλέπετε... Πρώτα όλα υπάρχει το εξής, ότι δεν το είπε ο Τσίπρας, το είπε 2-3 φορές και στην επαρχία και σε κάτι δηλώσεις και στα ξένα περιοδικά και εδώ, ότι εμείς δεν θα δεχτούμε για το 17 και το 18 ούτε ένα ευρώ ως μείωση μισθών ή μείωση συντάξεων. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι, αλλά αν πέσει το αφορολόγητο όπως αντιλαμβάνεστε, εμέσως πλην σαφώς θα έχουμε μείωση. Όχι, γιατί θα έχουμε από το 19 και πέρα. Γιατί οι φορολογικές δηλώσεις είναι πια για το 18 και επειδή για το 18 είπαμε δεν θα δεχτούμε, προφανώς θα πει ότι μείωση του φορολογικού, παραδείγματος χάρη, από την 1η Ιανουαρίου του 19. Άρα θα ισχύει από 1η Ιανουαρίου του 19 και δεν θα είναι κάτι θεωρητικό. Άρα θα ισχύει, πρόσεξε, επειδή εμείς είμαστε σε καλή συζήτηση εσύ και εγώ. Άρα θα ισχύει ή δεν θα ισχύει. Γιατί? Διότι είναι μελλοντικό. Αν ο Κώστας Ζουράρης... όχι, ο Θουκυδίδης. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Αν ο Κώστας Ζουράρης δει ένα κείμενο να έρχεται στη Βουλή που να λέει ότι παίρνετε μέτρα που θα ισχύουν, όχι δυνητικά θα συζητηθούν, θα ισχύουν από 1η-1η-19, θα το υπογράψετε? Ότι παραχωρώ την Κρήτη από 1η Ιανουαρίου του 19. Όχι. Στο Φούφουτο. Βεβαίως θα το υπογράψω, διότι επανέρχεται το Θουκυδίδιον, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει το 1η Ιανουαρίου του 19. Ναι, αλλά αυτό μήπως δείχνει ότι τελικώς, και ρωτώ τώρα στην ουσία, δεν υπάρχει στρατηγική, αλλά είμαστε σε μια λογική βλέποντας και κάνοντας. Η στρατηγική είναι η εγκατάσταση του ανισχύρου επί της αβεβαιότητος. Αυτό λέει ο Θουκυδίδης στην πολεμολογία του. Και οι συνθήκες που θα έχουμε υπογράψει δεν θα είναι δεσμευτικές? Οι συνθήκες λέει ο Μέγας Ταλεϊράνδος, δεσμεύει πάντοτε μόνον αυτόν που τις πιστεύει. Άρα... Οι συνθήκες είναι κουρελόχαρτα. Στην ιστορία της ανθρωπότητας, εδώ από τότε που έχουμε τα πρώτα κείμενα, συμβάσεων στη Βαβυλώνα, ξέρω και εγώ, και στην Ελλάδα. Ναι, αλλά κύριε Υπουργέ, επειδή ξέρω ότι κυκλοφορείτε μες στην κοινωνία, με αυτά τα κουρελόχαρτα, 7 χρόνια καταβυθίζεται η κοινωνία. Όχι, γιατί ήταν συγκεκριμένη εφαρμογή αποφάσεων που είχαμε πάρει. Όχι, δεν ήταν μελλοντικά, ήταν τώρα. Ότι τώρα, ξέρω και εγώ, γίνεται η μείωση των μισθών, τώρα, γιατί είχαμε αποφασίσει αυτά το. Πότε ήταν το. Η πρώτη φορά το 2011, θυμάσαι ότι το 2011 δεν έλεγαν οι τότε υπουργοί ότι το 2012 θα έχουμε φύγει από το μνημόνιο και θα ξαναβγεί η Ελλάδα στις αγορές. Δεν βγήκαμε το 2012, το 2013, το 2014, το 2015 γιατί ζητούσαν. Ύστερα, καλά, 2015, και το 2015 θα σκίζαμε τα μνημόνια, το θυμάστε? Το θυμάμαι πλήρως, ναι. Ναι, ναι. Δεν τα σκίσαμε. Δεν μου λες, από το 1941 μέχρι το. Γιατί είναι το καλύτερο παράδειγμα, γιατί ζουν ακόμη άνθρωποι και τις εποπίες. Από το 1941 μέχρι το 1944 οι Έλληνες ήθελαν. Στην Κρήτη, ας πούμε, είχαμε διπλή κατοχή. Είχαμε και τους Ιταλούς, Λασίθηκε στο νομό Λασίθηκε και στο Ηράκλειο, και είχαμε στους δύο νομούς δίπλα και τους Γερμανούς. Και μας έσφαξαν επί τρία αιτία και αντιστεκόμασταν κι εμείς. Λοιπόν,
οι Έλληνες ήθελαν την κατοχή, όχι, την υφίσταντο. Και ταυτοχώς τι έκανε όμως, αντίσταση. Εκεί είναι το σκέτο, το διπλό. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση κάνει καλύτερη αντίσταση και μπαλώματα από ό,τι έκανε μέχρι το 2015 η κυβέρνηση της προηγούμενης. Αυτή είναι η άποψή μου, γι' αυτό άλλωστε συμφώνησα να συμμετέχω σε αυτή την κυβέρνηση. Γιατί θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει το αγωνιστικό. Το αγωνιστικό είναι μέσα σε συνθήκες κατοχής, είπαμε, σε συνθήκες εξαρτήσεως, ανισοκατανομής ισχύως εκατέρωθεν, και μέσα εκεί να υπάρχει αντίσταση. Πάντως, κύριε Ζουράρη, κάνετε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση από αυτή που κάνει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αιμονικά θα έλεγα σχεδόν, ο κύριος Κουλόγλου, ότι εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο Σόιμπλε στραγγαλισμού της παρούσης κυβέρνησης μέχρι πτώσεώς της. Συμφωνώ, έχει δίκιο ο Κουλόγλου. Ότι υπάρχει, δεν, γιατί δεν μιλήσαμε εμείς οι δύο τώρα. Μισό λεπτό. Αν ισχύει αυτό, σημαίνει ότι μπορεί να πάμε και σε εκλογές, να μας οδηγήσουν σε εκλογές. Ποιος θα μας οδηγήσει, ο Σόιμπλε δεν μπορεί. Αν θέλουμε εμείς. Δηλαδή, εξαρτάται. Ναι, άκου, τι λέγαμε πριν από 5 λεπτά. Εάν, παραδείγματος χάρη, ο Σόιμπλε που παραμένει κρατώντας στο ακέραιο περίπου τη θέση του, αλλά έχοντας, λέγω, από ό,τι λέμε, έχοντας απομονωθεί, εάν το κρατήσει μέχρι την διαπραγμάτευση και εκεί βρεθεί σε μια νέα συγκυρία η οποία θα τον ευνοεί τον Σόιμπλε και μας πει δεν θα γίνει καμία αξιολόγηση εάν δεν κατεβάσετε χθες τους μισθούς και τις συντάξεις, χθες, όχι σήμερα που υπογράφω, τότε δεν έχει αξιολόγηση. Τότε τι θα κάνουμε οι κυβέρνηση, το είπε και ο αυτός. Προφανώς το είπαν όλοι οι κυβέρνηση, ότι θα ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό να δούμε τι όλοι μαζί θα κάνουμε. Άρα εσείς δεν έχετε την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι υποπίεση? Όχι, για εκλογές. Όπως γίνονται στις διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε ότι άλλαξαν οι συνθήκες εκ μέρους του Σόιμπλε. Κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε και ότι αρπάξουμε. Ή το τουρκικό. Τι κάνουν. Οι Τούρκοι και η Γερμανία έχουν συγγενικά στοιχεία στο παζάρι. Τα δικά μου και τα δικά σου τα συζητούμε. Είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο αντίδρασης της ελληνικής πλευράς, μιας και το θίξατε, στο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο? Βέβαια. Βέβαια. Και μας διευκολύνει πάρα πολύ και η αποδυνάμωση της τουρκικής ισχύως. Βέβαια. Σου υπενθυμίζω ότι την τελευταία αναχέτηση πριν από μετά τα Χριστούγεννα, οι δικοί μας οι πιλότοι την κάναν με SMS. Αχμέτ, γύρνα πίσω, διότι εκτός αν θες να ζητήσεις άσυλο, Γιουσούφ, γύρνα πίσω εκτός αν θες να ζητήσεις έξαλλοι Τούρκοι, είχαν στείλει μόνο δύο. Ξαναστείλαν δύο ώρες μετά και στείλαν πάλι τους ίδιους, γιατί φαίνεται δεν είχαν εμπιστοσύνη, δεν μπορούσαν να βρουν τρίτο. Άρα λέτε ότι υπάρχουν εγγενή προβλήματα στην Τουρκία. Όλοι το λένε. Ναι, το τελείωμα, η εξοικονόμηση που κάνουμε σε κυροζήνη, σε ισχύω, σε ανταλλακτικά, η κατάσταση που επικρατεί. Ξέρεις τι είναι σε ένα στρατό να έχεις διώξει 40.000 αξιωματικούς? Μάλιστα. Πάντως, εδώ πρέπει να σας πω, λαμβάνω μηνύματα που σας βρίσκουν υπερβολικά αισιόδοξο, ενώ υπάρχει μια εικόνα ότι η χώρα είναι σε μια κατάσταση αβεβαιότητας μεταξύ των μεγάλων, δηλαδή δεν συνεννοούνται ούτε μεταξύ τους, αλλά συνεννοούνται σε ένα πράγμα, πώς θα πιέζουν εμάς. Πού τη βρίσκει λέει την αισιοδοξία ο κύριος Ζουράρης ότι τελικά θα κάμπθουν? Σε ένα τραγούδι του Μπορίς Βιάν, «Fais-moi peur, Johnny, fais-moi peur, Johnny», το οποίο τραγουδούσε η Ζουλιέτ Γκρεκό. «Κάνε μου να φοβηθώ, Johnny, κάνε μου να φοβηθώ, Johnny». Υπάρχουν πολλοί που «Et le petit frisson». Το μικρό ρίγος του φόβου, διότι πρώτον μερικοί το συντηρούν οι λεγόμενοι κινδυνολόγοι και δεύτερον διότι υπάρχει κάποια κομματικότητα εκ μέρους των ενσυγκροτήσει κομματικών στελεχών που ενδιαφέρονται για λόγους αντιπολιτεύσεως να πούνε ότι είμαστε στο χείλος του γκρεμού και μόλις βρεθεί στον γκρεμό μέσα λόγω του ΣΥΡΙΖΑ ο ελληνικός λαός, εμείς θα πέσουμε και εμείς στον γκρεμό και θα σώσουμε τους Έλληνες. Αυτά είναι παιδαριώδη. Παιδαριώδη. Λέει εδώ ένας Αγιονικολιώτης, για ακούστε. Εντάξει, εγώ κρατάω την αισιοδοξία, Ζουράρη. Ωστόσο, οφείλει να απαντήσει. Εάν του έρθει στη Βουλή νομοσχέδιο με προληπτικά μέτρα να τα υπογράψει τώρα, τι θα κάνει? Προληπτικά αποκλείεται, γιατί είναι αντισυνταγματικά. Προληπτικά δηλαδή μελλοντικά. Ότι
Εμείς τώρα, ας πούμε, αρχές μέσα Φεβρουαρίου, πρέπει να αποφασίσουμε για τις 15 Ιανουαρίου ότι θα κόψουμε 7% τις μεγάλες συντάξεις και 1% τις μικρές. Δεν γίνονται αυτά, είναι αντισυνταγματικά. Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Θα υπάρξει κάτι, θα λέει ότι μετά το 18, θα, εάν υπάρξει απόκληση, το ξαναλέω, αλλά τελευταία φορά, εντάξει, εάν θα υπάρξει απόκληση, τότε θα γίνει νέα επανεκτίμηση της καταστάσεως. Έτσι, μόνο έτσι μπορείς να φύγεις. Το άλλο είναι αντισυνταγματικό. Εγώ κρατώ τη δική σας ανάγνωση. Θέλω να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ. Και να πει στον Κολιώτη να ασχοληθεί και να κατεβάσει διαδήλωση να μην καταργηθεί η σχολή τουριστικών επαγγελμάτων στον Άγιο Νικόλου και να μην ασχέτως αν γίνει η πανεπιστημιακή σχολή στον Πειραιά και δεν ξέρω πού. Ο υφυπουργός παιδείας δεν έχει θέση γι' αυτό, όχι. Για να μην καταργηθεί. Όχι. Όχι. Διότι δεν είναι δικά μου αυτά. Τα είναι του Γαβρόλου και εγώ έχω τα ξένα σχολεία. Τα σχολεία. Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μετράει ο λόγος του Κώστα Ζουράρη μέσα στο Υπουργείο. Να πει, παιδιά, τι λέτε, δεν καταργείται αυτή η σχολή. Αυτό είναι τουριστικό, παιδί μου. Αυτό είναι τη Έλληνα κουντούρα. Σύμφωνοι δεν έχετε όμως μια γνώμη ως κυβερνητικός τέλεχος να πείτε τι γίνεται εδώ. Αυτά είναι του ελληνικού καφενείου. Ξέρεις πώς το λέει ο Πλάτων, την πλάκα. Πράττην τα οικεία, οικειοπραγία. Δεν μπορώ να ασχοληθώ. Δηλαδή, επειδή είναι αν υπάρχει συζήτηση. Αλλά την άποψη την είπα τώρα, ορίστε, στον Άγιο Νικόλαιο. Για να κατεβάσει τη διαδήλωση στον Άγιο Νικόλαιο. Για πείτε μου τώρα, εσείς τι λέτε για αυτή την περίφημη θεματική εβδομάδα. Ποια είναι αυτή? Του Υπουργείου Παιδείας. Πάει, σου λέω, δεν μου με ρωτάς τα δικά μου. Συγγνώμη, γιατί δεν είστε στο Υπουργείο Παιδείας? Είμαι στο Υπουργείο Παιδείας με ΦΕΚ. Διάβασε το ΦΕΚ. Ποια είναι η αρμοδιότητα του ΦΕΚ? Και το ΦΕΚ μου λέει για τα σχολεία που έχω τα ελληνικά στον πλανήτη Γη. Ναι, κύριε Ζουράρη, αλλά εγώ αντιλαμβάνομαι ότι εσείς δεν είστε θεσμολάγνωση, είστε πολιτικό πρόσωπο. Είναι δυνατόν να μην έχετε διαμορφώσει άποψη? Αφού δεν είδα αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό? Αυτό που αφορά τη διατροφή στα Ελληνόπουλα μέσα στα σχολεία. Δεν το έχω δει, δεν μου το έχουν στείλει. Τις έμφυλες ταυτότητες. Εάν μου το στείλουν, θα το διαβάσω και θα δω. Ναι. Και πότε θα γίνει αυτό το πράγμα? Δεν σας το έχει στείλει ο Υπουργός Παιδείας, ενώ είναι θέμα μέσα στο Μάρτιο να έχουμε ειδική θεματική εβδομάδα στα σχολεία? Η θεματική τι θα λέει? Σας επαναλαμβάνω, θα μιλάει για τη διατροφή. Από πότε? Τι από πότε? Μέσα από πότε? Για τα παιδιά, η διατροφή των παιδιών στα σχολεία που πηγαίνουν. Πώς πρέπει να τρέφονται σωστά? Μια ώρα την εβδομάδα. Μια εβδομάδα θα είναι μια ειδική θεματική εβδομάδα. Τι στο καλοκύριο Γαβρόγλου δεν σας μιλά? Όχι. Και δεν έχει λόγο να μου μιλήσει. Γιατί μου μιλήσει? Συναντιόμαστε μια φορά το μήνα. Άλλα θέματα είχαμε πριν από ένα μήνα. Θα ξανασυναντηθούμε τώρα την άλλη εβδομάδα. Βεβαίως. Έτσι γίνονται. Έτσι λειτουργούν. Αλλιώς φαντάζεσαι αυτό το μαστόδοντο, ο βροντόσαυρος που λέγεται Υπουργείο Παιδείας με 130.000 συναδέλφους, καθηγητές, δασκάλους, νηπιαγωγούς και υπαλλήλους να μιλάμε συνεχώς, ας πούμε, εφόλης της ύλης. Τέσσερις υπουργοί είναι εκεί μέσα. Ναι, αλλά εγώ βλέπω ότι ο κύριος Γαβρόγλου για κάθε πολιτική σας δήλωση έχει ένα σχόλιο. Όχι, ότι απηχεί προσωπικές σας απόψεις. Μου κάνει εντύπωση. Επειδή ήμασταν και οι τρεις παρόντες. Είχαμε κάνει την συνέντευξη τύπου, δεν θυμάσαι, στο Υπουργείο Παιδείας. Όχι, χαίρομαι που το διευκρινίζετε. Είχαμε κάνει μια συνέντευξη και ήμασταν και οι τέσσερις ήταν. Ο Φωτάκης, εγώ, ο Δημήτρης, ο Μπαξεβράκης και ο Κώστας, ο Γαβρόγλου. Mm-hmm. Και οι τέσσερις ήμασταν παρόντες και ήταν 30-32 δημοσιογράφοι και εκεί έγινε η ερώτηση η κατευθυνωμένη ως από τυχόν σκουντ. Ναι, εντάξει, εσείς και απαντήσατε και διευκρινίσατε τι εννοούσατε. Ακριβώς. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε ότι για ένα θέμα που αφορά εκατοντάδες, χιλιάδες παιδιά. Θα το πάρω, αφού μου το λες και εσύ, θα κοιτάξω τώρα, θα πάω στο Υπουργείο να το. Γιατί έχω εδώ υποχρώσεις. Ωραία. Και έτσι, ωραία. Να σεβαστώ. Για την τροφή. Για τη διατροφή, τους σωστούς κανόνες διατροφής, το διαιτολόγιο. Θα βάλουν την κριτική γαστρονομία. Τις έμφυλες ταυτότητες, ταυτότητες φύλων, ότι δεν είναι δύο μόνο τα φύλλα, πρέπει να τα συζητάμε όλα. Και γιατί να μην τα συζητάμε όλα? Ναι, αλλά μήπως ξεκινάμε λιγάκι με έναν τρόπο που εσείς τον έχετε στυλιτεύσει διαχρονικά από την ανάποδη. Α, μπορεί, ναι, να το δω. Ας μιλήσουμε πρώτα για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, στην εργασία. Ότι όλα τα έχει, να διορίζει και μόνο ο Φερετζές λείπει,